Η επόμενη ανακοίνωση θα γίνει από την κυρία Αγγελική Κουκουβού με θέμα περιοδικές εκθέσεις και αναπλαισιώσεις οι πολλαπλές αφηγηματικές δυνατότητες των αντικειμένων. Σας ακούμε. Μουσεία λοιπόν. Σήμερα μιλάμε για ένα μουσείο, το δικό μας μουσείο, αλλά μιλάμε και για όλα τα μουσεία. Ποτέ μέχρι σήμερα τα μουσεία δεν ήταν περισσότερο συνδεδεμένα με τη ζωή των ανθρώπων. Είναι μία φράση που έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές και ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Είναι η εξωστρέφειά τους, η δημιουργία μιας αναθεωρημένης σχέσης με τις κοινότητες που οικοδομείται μέσα από δράσεις, συμμετοχικές εκδηλώσεις, πολιτιστικά δρόμενα και άλλα πολλά για τα οποία ακούσαμε και θα ακούσουμε αυτές τις μέρες. Η αλλαγή του επίσημου ορισμού του μουσείου από το ICOM δεν είναι ασφαλώς άσχετη με τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του. Συνήθως οι τάσεις προηγούνται και η ανάγκη να τις διατυπώσουμε και να τις ορίσουμε και κανονιστικά έπεται. Πιστεύω ωστόσο ότι η μεγάλη αλλαγή που συντελέστηκε στα μουσεία οφείλεται περισσότερο σε κάτι που συνδέεται με τον πυρήνα της ύπαρξής τους. Είναι το μέσο που διαθέτουν να εκφράσουν το πώς βλέπουν τις συλλογές τους και πώς αυτές μπορούν να σχετιστούν δυναμικά με τους επισκέπτες. Και αυτό είναι ασφαλώς οι εκθέσεις. Από τον τίτλο τους, τις θεματικές τους, το σκεπτικό, τον τρόπο παρουσίασης μέχρι την οπτική τους ταυτότητα, όλα εκφράζουν την εποχή τους, τους προβληματισμούς και τις αναζητήσεις της και δείχνουν τη μετατόπιση της φιλοσοφίας και των στόχων τους. Μια τυχαία σταχυολόγηση τίτλων από τις τρέχουσες και προσεχείς μουσιακές εκθέσεις διεθνώς αρκεί για να μας πείσει. Υπερήρωες, τότε και τώρα. Ποιος είσαι εσύ, Απόλλωνα? Φανταστικά ζώα. Ο μεγάλος Μεζές. Η Αγκάθα Κρίστη σε αναζήτηση της αρχαιολογίας. Το μηχανοστάσιο των θεών, και αυτή είναι μόνο λίγη. Εδώ και χρόνια έχει αναγνωριστεί η σημαίνουσα θέση των εκθέσεων ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητες του μουσείου. Οι εκθέσεις διαθέτουν τη δυναμική να εισάγουν στη συζήτηση νέα πλαίσια αναφοράς και να τοποθετούν σε νέα συμφραζόμενα τα εκθέματα. Στην περίπτωση των αρχαιολογικών μουσείων, αυτό αφορά αντικείμενα της αρχαιότητας, γενικώς που δημιουργεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόκληση. Η αναπλαισίωση του τίτλου της σημερινής παρουσίασης, λοιπόν, αναφέρεται στη δυνατότητα που προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια οι περιοδικές εκθέσεις του μουσείου να εστιάζουμε κάθε φορά σε μια από τις πολλαπλές όψεις ενός αρχαίου αντικειμένου και εντάσσοντάς το σε ένα νέο νοηματικό πλαίσιο να διευρύνουμε το πεδίο διαλόγου με τον επισκέπτη. Στην προσέγγιση μας κάθε φορά λαμβάνουμε υπόψη ότι τα αντικείμενα αυτά δεν ανήκουν μόνο στην εποχή που κατασκευάστηκαν και δημιουργήθηκαν, ανήκουν και στην εποχή κατά την οποία ανακαλύπτονται ή μελετώνται. Γίνονται έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μέρος του ιστορικού πλαισίου και αποκτούν μια διάσταση πέρα από την αρχαιολογική του σημασία. Κατά συνέπεια, ακολουθούν και αυτά τις συνεχείς μεταλλάξεις των ερμηνεών τους, οι οποίες συνδέονται με τις θεωρητικές τάσεις της κάθε εποχής. Η αναπλαισίωση αυτή γίνεται θέτοντας στο κέντρο του προβληματισμού μας τη νοηματοδότησή τους στο πέρασμα του χρόνου. Τα 50.000 αρχαία αντικείμενα των συλλογών του μουσείου είναι οι μαρτυρίες που στέκονται ανάμεσα στο παρελθόν και σε εμάς. Και σίγουρα όλοι θα συμφωνήσουμε πως το μουσείο δεν είναι ένα κουτί που ανοίγοντάς το θα εντοπίσουμε ατόφια μέσα την ιστορία τους. Τα υλικά τεκμήρια του παρελθόντος δεν μιλούν από μόνα τους. Εμείς τους δίνουμε φωνή. Εμείς επιλέγουμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε στην εκθεσιακή μας αφήγηση και πώς θα δημιουργήσουμε τη δυναμική σχέση τους με το σήμερα. Λαμβάνοντας υπόψη και αυτή την παράμετρο, κατανοούμε πως οι σύγχρονες εκθέσεις δεν είναι πια αποθετήρια γνώσης, αλλά πεδία στοχασμού. Χαρακτηρίζονται από μια πολυφωνία που προκύπτει από τον κατάλληλο συνδυασμό των αυτούσιων ψηφίδων της, αρχαιολογικά αντικείμενα, τεκμήρια χαρτώα, οπτικά και ηχητικά, το καθένα τους με τη δική του γλώσσα και ύφος. Αυτές οι ποικίλες, ανώμοιες φωνές που ενδεχομένως έχουν υπηρετήσει τελείως διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς για τους οποίους προορίζονται στο νέο περιβάλλον, μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός νέου πολυεπίπεδου κόσμου. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω ως παραδείγματα τρεις περιοδικές εκθέσεις που παρουσιάστηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, χαρακτηριστικές περιπτώσεις για τη λειτουργία του νέου κάθε φορά πλαισίου.
Ξεκινώ με την περιοδική έκθεση «Αρχαιολογία στα μετόπιστεν στη Θεσσαλονίκη των ταραγμένων χρόνων 1912-1922», που εγκαινιάστηκε το 2012 με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Το θέμα της ήταν τα πρώτα 10 χρόνια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας της Μακεδονίας, που ιδρύθηκε στη δίνη των εξελίξεων που συγκλώνιζαν την περιοχή, Βαλκανική πόλεμη, εθνικός διχασμός, Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Μικρασιατική καταστροφή και εγκατάσταση προσφύγων. Είναι σαφές ότι το περιεχόμενο και οι στόχοι αυτής της έκθεσης διέφεραν σημαντικά από αυτούς των περισσότερων αρχαιολογικών εκθέσεων. Έτσι, τα αντικείμενα που επιλέχθηκαν μπορεί να μην ήταν ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας με τη συνήθη έννοια του όρου, ήταν όμως εμβληματικά για την ιστορία του μουσείου και τη συγκρότηση της συλλογής του. Η ιστορική διάσταση αποτέλεσε το κυρίαρχο στοιχείο της αναπλαισίωσης των αντικειμένων. Εκκλήσεις για παραδόσεις αρχαιοτήτων, ενέργειες για κατασχέσεις, δυναμικές επεμβάσεις για την προστασία των μνημείων, η πρώτη επιστημονική ανασκαφή σωστικού χαρακτήρα, η αρχαιολογική δράση της στρατιάς της Ανατολής, η μεγάλη πυρκαγιά του 17, μαζί με ταχυδρομικά δελτάρια, φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, δημοσιεύματα του τύπου, ακόμα και αντίγραφα μινιατούρες στρατιωτών της Αντάντα, όλα μεταφέρουν το κλίμα της ταραγμένης εποχής και δείχνουν πως αν και η μέρημνα για τις αρχαιότητες βρισκόταν στα μετόπισθεν, η σημασία της φαίνεται ότι ήταν πρώτης γραμμής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η στήλη με αριθμό ευρετηρίου 924 δεν αποτελεί μόνο τεκμήριο για τη διοίκηση του θεσμούς και τη στρατιωτική ιστορία. Η παρουσίαση της βιογραφίας της όχι μόνο μας εντάσσει στο ιστορικό πλαίσιο, αλλά δημιουργεί και αναπάντεχες συνδέσεις ανάμεσα στο περιεχόμενο του τιμητικού ψηφίσματος και στις συνθήκες έβρεσης. Η πόλη της Λυτής τιμά το γυμνασίαρχο Μάνιο Σαλάριο, που το 121 μετά Χριστόν προσέφερε φτηνά τρόφιμα και κρασί για το ρωμαϊκό στρατό που περνούσε από την περιοχή. 2.000 χρόνια περίπου πριν φέρουν την επιγραφή στο φως οι στρατιώτες ενός άλλου ξένου στρατού που βρίσκονται εκεί. Θα αναφερθώ στη συνέχεια στην περιοδική έκθεση «Αντιγράφοντας το παρελθόν, ιστορίες αντιγραφής και έμπνευσης», την κεντρική δράση του Μουσείου για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, που κέρδισε τις εντυπώσεις των επισκεπτών με την πρωτότυπη θεματική της. Τα αντικείμενα που επιλέχθηκαν είχαν ως κοινό στοιχείο τη διαφορετική οπτική γωνία που δίνουν στην έννοια της αντιγραφής, των όψεων που μπορεί αυτή να πάρει και των χρήσεων που μπορεί να έχει. Σκοπός της έκθεσης δεν ήταν να παρουσιάσει μερικές περιπτώσεις αντιγράφων ή να επαναλάβει τη χιλιοϋπομένη διαπίστωση για την επιδραστικότητα της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Αναζητήσαμε τη λεπτή διαχωριστική γραμμή και την ιδιάζουσα ποιότητα που κάνει ένα αντικείμενο να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα, να αποκτά συμβολική αξία, να γίνεται μόδα, άξιον αντιγραφή. Ο φακός δεν εστίασε στο βαθμό της ομοιότητας ή στα όρια της έμπνευσης, αλλά στη νοηματοδότηση που αποκτούν τα αντίγραφα. Τα ερωτήματα στα οποία προσπαθήσαμε να απαντήσουμε πολλά. Τι διαλέγουμε να αντιγράψουμε και γιατί? Η αντιγραφή έχει πάντα αρνητικό περιεχόμενο? Πώς λειτουργήσε στην αρχαιότητα η απομίμηση αντικειμένων γοήτρου και αναγνωρισμένης εμπορικής αξίας? Πώς η επανάληψη μέσω της αντιγραφής ενός αγαλματικού τύπου και η προβολή του στο δημόσιο χώρο επικοινώνησαν τις κοινωνικές ιεραρχίες, την εικόνα του πνευματικού ανθρώπου, την αυτοκρατορική εξουσία, την υποδειγματική γυναικεία ταυτότητα? Γιατί είναι αναρρύθμιτες οι ανακλάσεις της αρχαίας ελληνικής τέχνης μέχρι και σήμερα? Πότε και γιατί τα αντίγραφα απέκτησαν έναν αυθύπαρκτο ρόλο και έγιναν αντικείμενα μελέτης? Πώς ανοιχνεύονται τα πλαστά αντίγραφα του παράνομου εμπορίου? Τι ιδέες μεταφέρουν για την ελληνική αρχαιότητα τα σουβενίρ? Τέλος, πώς τα αντίγραφα λειτουργούν στο πέρασμα των εποχών ως καθρέφτης της ατομικής και συλλογικής ζωής, πραγματικής ή επιθυμητής, ταιριάζοντας στο εκάστοτε γούστο των καιρών? Αναμφίβολα, κάθε μία από αυτές τις ιστορίες αντιγραφής και έμπνευσης που παρουσιάστηκαν μας φανερώνει και μία από τις διαφορετικές αναγνώσεις των αντικειμένων, αλλά και τον τρόπο που αυτά μεταφέρουν σε διαφορετικά συμφραζόμενα τον μύθο που αντιπροσωπεύουν. Το τελευταίο παράδειγμά μου είναι η έκθεση που αποτέλεσε και την αφορμή αυτού εδώ του συμποσίου. Η έκθεση 60 χρόνια 60 στιγμές χάραξε την αφηγηματική της διαδρομή πάνω σε μια χρονογραμμή. Πάνω της δεν κύλησε μόνο η ιστορία του μουσείου, αλλά και ο τρόπος που αυτό έβλεπε και παρουσίαζε στο κοινό τα αντικείμενά του, ακολουθώντας τις αναζητήσεις και το πνεύμα της εποχής. Η έκθεση μας υπενθυμίζει πως κάθε ιστορία
δεν είναι παρά μια συλλογή από μικρότερες ιστορίες, τα ίχνη των οποίων επιβιώνουν αφήνοντας κενά και αποσιωπήσεις, και θεωρώ βέβαια πως κάθε μια από αυτές τις 60 ιστορίες θα μπορούσε να αποτελέσει από μόνη της μια μεγάλη έκθεση. Μαζί με τις 275 αρχαιότητες, που σχεδόν στο σύνολό τους, το 93% προέρχονται από τις αποθήκες, εκτίθενται αντικείμενα όλων των κατηγοριών. Τεκμήρια του Ιστορικού Αρχείου του Μουσείου, υλικό από την ειδησιογραφία της εποχής, ακόμα και σύγχρονα προσωπικά αντικείμενα με στόχο να ανοίξει ένα φάσμα πολλαπλών σχέσεων. Η μουσιολογική, μουσιογραφική και γραφιστική μελέτη ανέλαβαν να δώσουν υπόσταση σε αυτή τη συνύπαρξη. Τα αποσπασμένα από άλλα συμφραζόμενα τεκμήρια γίνονται νέες ψηφίδες που καλούν τον επισκέπτη να τις αναγνωρίσει και να τις ερμηνεύσει μέσα στο νέο πλαίσιο. Προβάλλουν τους 60 σταθμούς ως στιγμές στον χρόνο, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν ένα σύνολο με εσωτερική ενότητα και υφολογική ομοιογένεια. Στο πλαίσιο της εκθεσιακής αφήγησης, κάναμε χρήση των τεχνικών του flashback και forward, του μοντάζ και του collage. Τεχνικές που γεφυρώνουν τα χάσματα ανάμεσα στα επεισόδια, τους χώρους και τους χρόνους. Οι αναδρομές του παρελθόν και οι προβολές στο χρόνο δημιουργούν τις ευκαιρίες να παρουσιαστούν στιγμές από το παρελθόν που δεν εντάσσονταν στο πλαίσιο των 60 χρόνων, αλλά και να συσχετιστούν θεματικά τα ορόσημα της ιστορίας του. Η τεχνική του μοντάζ δίνει την ενότητα σε μια προσπάθεια αδιόρατης συραφής των 60 αυτοσταθμών και απ' την άλλη αυτή του κολάζ τονίζει τον αποσπασματικό χαρακτήρα της μουσιακής αφήγησης, δίνοντας αυτονομία σε κάθε επιμέρου στοιχείο. Η ισορροπία της τελικής σύνθεσης εξαρτάται από την επιλογή των επιμέρους ψηφίδων, αλλά και τον τρόπο της ενσωμάτωσής τους, παράγοντες που καθορίζουν την νοηματοδότηση στην αναπλαισίωσή τους. Εδώ το πλαίσιο μας το δίνει η σύνδεση της ιστορίας του μουσείου με κάθε αντικείμενο των συλλογών μας. Πότε και με ποιο τρόπο εντάχθηκαν σε αυτές, συντηρήθηκαν, εκτέθηκαν στο κοινό, ταξίδεψαν στον κόσμο, απαθανατίστηκαν από το φακό, ποια χέρια τους άγγιξαν, με ποιους τρόπους ερμηνεύτηκαν κατά τη διάρκεια των χρόνων. Ντοκουμέντα, ήχοι και εικόνες ανασυνθέτουν έναν ολόκληρο κόσμο, σκιαγραφώντας τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και την επικαιρότητα. Η έκθεση κατόρθωσε να φέρει το αρχαιακό υλικό της εποχής κοντά στο σήμερα με απροσδόκητους τρόπους και παρουσίασε τη θεματική της ποικιλία με μια σύγχρονη ματιά, εικαστική άποψη και σκηνογραφικές εκπλήξεις. Στην περίπτωσή μας, η δημιουργία της έκθεσης αποδείχτηκε μια άσκηση διαπραγμάτευσης ανάμεσα στο επιστημονικό και ερευνητικό έργο του μουσείου και την εξωστρέφεια του δημόσιου προσώπου, ανάμεσα στην παράδοση και τον μοντερνισμό, όπως ακριβώς την εξέφρασε ήδη από τη δημιουργία του κτηρίου ο αρχιτέκτονάς του. Η λειτουργία της αναπλαισίωσης στις περιοδικές εκθέσεις μας, η οποία εξελίχθηκε με το χρόνο, δεν υπήρξε φυσικά μία καινοτομία. Ήδη η λειτουργία του πλαισίου είχε εφαρμοστεί και στην επανέκθεση των μόνιμων συλλογών του, που εγκαινιάστηκε το 2006. Παραθέτω ένα μικρό απόσπασμα μιας μελέτης του 2008 που αφορά στη συγκριτική εξέταση των μουσιολογικών εξελίξεων στις εκθέσεις Αρχές Γλυπτικής Διεθνώς από τον 18ο αιώνα και μετά. Όπως διαπιστώνουν οι μελετητές, ανοίγω εισαγωγικά, το πλαίσιο και η λειτουργία των γλυπτών πέρα από την τέχνη είναι υποτονική. Για τους ίδιους, η πιο συνεπής υλοποίηση μιας αρχαιολογικής έκθεσης Αρχαίας Γλυπτικής βρίσκεται στη νέα έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, που στο σύνολό της οργανώνεται θεματικά με έμφαση στους ανθρώπους και όχι στα αντικείμενα. Ως μια κατηγορία υλικού μεταξύ πολλών, η γλυπτική χρησιμοποιείται για την απεικόνιση διαφορετικών πτυχών σε αυτά τα θέματα. Οι καλλιτεχνικές ιδιότητες του γλυπτού δεν γίνονται ποτέ το πρωταρχικό επίκεντρο της παρουσίασης. Η έκθεση στη Θεσσαλονίκη είναι μια εξαίρεση που αποδεικνύει τον κανόνα. Στις περισσότερες, ακόμα και σύγχρονες μουσιακές εκθέσεις αρχαίας γλυπτικής, η πιο προφανής συνάφεια είναι η διαχρονική καλλιτεχνική ιστορική εξέλιξη που έχει καθοριστεί για τις μελέτες γλυπτικής από τον 19ο αιώνα. Αναφερθήκαμε στην αρχή στα μουσεία ως κοινωνικούς εταίρους. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι η αρχαιολογική πληροφορία που προσφέρει το μουσείο είναι ένα προϊόν παραγωγής που υπόκειται σε μια σειρά επιλογών. Ο εντοπισμός και η συγκέντρωση όλων των ενδυνάμεις στοιχείων με την προοπτική της χρήσης τους σε ένα νέο πλαίσιο προϋποθέτει όχι μόνο γνώση, συνδυαστική ικανότητα και φαντασία, αλλά και το σθένος να βρει κανείς τον προσανατολισμό του ανάμεσα στις άπειρες δυνατότητες προσέγγισης που του προσφέρει το αρχαιολογικό υλικό.
Η κάθε επιλογή συνιστά χάραξη μιας κατεύθυνσης έναντι μιας άλλης. Η μουσιολογική μελέτη, αρχίζει από τη στιγμή του προσδιορισμού των στόχων της. Στην ουσία, οι δημιουργοί της έκθεσης είναι αυτοί που θέτουν τους όρους που τα τεκμήρια μιλούν ή μάλλον συνομιλούν μεταξύ τους. Το ίδιο υλικό στα χέρια διαφορετικών δημιουργών δεν θα μπορούσε παρά να είναι μια διαφορετική έκθεση. Οι πληροφορίες που μεταδίδουμε ή δεχόμαστε δεν έχουν ποτέ ουδέτερο πρόσημο. Και ποια πρόκληση θα ήταν μεγαλύτερη από το να επιλέξουμε τον δύσκολο δρόμο, να καταπιαστούμε με όσα εκ πρώτης όψεως δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεν είναι αριστουργήματα της αρχαίας τέχνης, δεν είναι μοναδικά, εντυπωσιακά, απροσδόκητα, μυστηριώδη. Πρέπει να παραδεχτούμε άλλωστε ότι η κοινωνική λειτουργία της αρχαιολογίας δεν μπορεί να εκδηλωθεί σε όλο το εύρος των δυνατοτήτων της, παρά μόνο εκεί όπου η εμπειρία του επισκέπτη καθίσταται μέρος της μουσιακής διαδικασίας, στο βαθμό που οθείται άμεσα ή έμεσα να εστιάσει σε όσα του διέφευγαν ή τον απασχολούσαν με ένα τελώς διαφορετικό τρόπο. Για να αποδώσω και οπτικά την αναπλαισίωση για την οποία σας μίλησα, θα χρησιμοποιήσω μια αναγωγή που εμείς αρχαιολόγοι ξέρουμε πολύ καλά. Θα μπορούσα να την παρομοιάσω με κτίσματα που γκρεμίζονται και ξανακτίζονται με το ίδιο διαθέσιμο οικοδομικό υλικό, με νέο τρόπο κάθε φορά, ενσωματώνοντας νέα στοιχεία, ακολουθώντας τις επιταγές και τις ανάγκες των καιρών, διατηρώντας μέσα τους τα στοιχεία και δίνοντας ένα νέο σύνολο που τα επανακαθορίζει. Εδώ τα μέρη συνυπάρχουν σε μια νέα ολότητα, σε ένα νέο νοηματικό πλαίσιο. Έχασα μια σελίδα. Όχι, συγγνώμη. Ανάλογα με την αναπλαισίωση που θα επιχειρήσουμε, κάθε έκθεση αποτελεί ένα πεδίο διαλόγου. Έναν πολυεπίπεδο κόσμο ανοιχτό σε ερμηνείες. Έναν κόσμο απρόσιτο σε μια καθολική ανάγνωση, όπως αυτόν της αρχαιότητας, επιχειρούμε στα μουσεία με τις πολλαπλές αναγνώσεις μας να τον αποκρυπτογραφήσουμε και να τον αναπλαισιώσουμε. Για τον επίλογο θα δανειστώ μια φράση του Θεόδωρου Παπαγγελή, που λέει «Ο μόνος τρόπος για να κατανοήσουμε, αν μπορούμε τελικά να κατανοήσουμε το ασύντακτο και χαοτικό συνεχές της ιστορικής πραγματικότητας του κόσμου μας, είναι να αφηγούμαστε ιστορίες για τον κόσμο». Θα έλεγα πως οι εκθέσεις μπορούν να το κάνουν με τον καλύτερο τρόπο. Τελειώνοντας, οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους όσοι δουλέψαμε μαζί τα τελευταία 20 χρόνια για τις εκθέσεις του Μουσείου και είναι κοντά 40 και μετράω μόνο τις αρχαιολογικές, αλλά και όλους αυτούς που στέκονται δίπλα μας, όχι μόνο στις εκθέσεις, αλλά και σε όλα του Μουσείου και εννοώ τους φίλους του Μουσείου, το Σωματείο. Τη σημερινή εισήγησή μου την αφιερώνω στη μνήμη της Λιάνας Στεφανής. Ήταν μια ιδέα για κοινή ανακοίνωση που σχεδιάζαμε γεμάτες αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό στο μακρινό, όπως φαντάζει σήμερα, 2019. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κουκουβού, για αυτή την πολλαπλή ανάγνωση τόσο των μεμονωμένων εκθεμάτων του Μουσείου, όσο και των εκθέσεων που έχετε οργανώσει με την προοπτική αυτή.